Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Με το μειονέκτημα του τελευταίου ομιλητή και έχοντας ήδη ακουστεί τα βασικότερα από των δημογραφικών εξελίξεων, αλλά και με το πλεονέκτημα να μην χρειάζεται να τα επαναλάβω, θα κάνω μια πολύ σύντομη και λίγο πιο εποπτική παρουσίαση. Η συζήτηση για το δημογραφικό στην Ελλάδα δεν είναι πρόσφατη. Αντιθέτως, διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το εντυπωσιακό είναι ότι διεξάγεται με τους ίδιους ακριβώς όρους. Παραθέτουμε στοιχεία τα οποία μας εντυπωσιάζουν, κάνουμε δυσμενείς προβλέψεις για το μέλλον, από τις οποίες κάθε φορά εντυπωσιαζόμαστε, διαπιστώνουμε την ανάγκη της άμεσης παρέμβασης και καταλήγουμε πάντα με μία ευχή για διακομματική συνεργασία, για τη δημιουργία ενός μιας δημογραφικής πολιτικής, η οποία θα αποφασιστεί από κοινού και θα υλοποιηθεί από όλα τα κόμματα. Είναι πάνω από 40 χρόνια τώρα που η γονιμότητα είναι κάτω από το όριο αναπλήρωσης. Είναι 25 χρόνια που είμαστε σταθερά στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως όσον αφορά την κατάταξη του αριθμού παιδιών ανά γυναίκα. Είναι 15 χρόνια που η χώρα μειώνει τον πληθυσμό της. Στο διάστημα αυτό έχουν γίνει 2 διακομματικές επιτροπές, έχουν δημοσιευθεί τα πορίσματά τους και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να εντυπωσιαζόμαστε με το πού βρισκόμαστε και το προς τα πού κατευθυνόμαστε. Τα μέτρα πολιτικής που παίρνουμε συνήθως στοχεύουν στο να θεραπεύσουν τα συμπτώματα και ποτέ τις αιτίες. Δίνουμε επιδόματα για τις οικογένειες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε τους νέους 25, 30, 35 ετών με πολύ περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και πολύ χαμηλές αμοιβές. Δίνουμε φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν αυτοί που φύγανε, χωρίς να έχουμε αλλάξει το κλίμα και χωρίς να ανατρέπουμε αυτούς που είναι έτοιμοι να σηκωθούν να φύγουν. Συζητάμε για την έλλειψη εργατικού δυναμικού, και η οποία είναι εμφανής στον αγροτικό τομέα και είναι εμφανής και στον τουρισμό, χωρίς να κάνουμε τίποτα για να προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες και χωρίς ακόμα να προωθούμε την επαγγελματική εκπαίδευση όπως πρέπει. Και μέσα σε αυτά υπάρχει πάντα η προτροπή για την ανάγκη άμεσης λήψης δραστικών μέτρων. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα αυτά τα 30 χρόνια που συζητάμε. Ενώ στην πραγματικότητα έχει αλλάξει κάτι δραστικά. Και αυτό που έχει αλλάξει είναι το ίδιο το δημογραφικό ζήτημα. Το δημογραφικό ζήτημα δεν είναι πλέον η προσπάθεια να ενισχύσουμε τις γεννήσεις. Είναι πλέον ξεπερασμένο να προσπαθούμε να ανατρέψουμε τη μείωση του πληθυσμού. Αυτό θα γίνει αναπόφευκτα, γιατί πλέον ο τρόπος ζωής στο δυτικό κόσμο είναι εντελώς ασύμβατος με τις μεγάλες οικογένειες, αλλά και γιατί μεγαλώνουμε εδώ στην Ελλάδα αιώνιους έφηβους. Μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία αργούν να ενηλικιωθούν, αργούν να αυτονομηθούν, είναι αδύνατο να τους ζητάμε να γίνουν γονείς πριν από τα 35 ή τα 40 τους. Η δημογραφική αριθμητική από την άλλη μεριά, όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι αμήλικτη. Από το 2000 μέχρι σήμερα, μέσα σε μόλις 20 χρόνια, χάσαμε 500,000 γυναικών 20 με 40 ετών, 500,000 εν δυνάμει μητέρων. Ακόμα και αν αλλάζαμε τις αξίες της γενιάς Z και των millennials, ακόμα και αν η οικογένεια ανέβαινε ψηλά στις προτεραιότητές τους, που δεν ισχύει, πάλι δεν θα έφταναν τα 2 ή τα 2,5 παιδιά κατά μέσο όρο ανά γυναίκα, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τη μείωση του πληθυσμού. Το δημογραφικό ζήτημα έχει αλλάξει, γιατί πλέον δεν συνοψίζεται στις μειωμένες γεννήσεις. Το δημογραφικό ζήτημα είναι ευρύτερο και ως πολύ ευρύτερο πρέπει να αντιμετωπιστεί για να συμπεριλάβει όλες εκείνες τις τρευλώσεις που μας κάνουν να αντιμετωπίζουμε τους 25-άριδες, τους 30-άριδες, τους 35-άριδες ως αιώνιους έφηβους. Να αλλάξουμε τεράστιες δημογραφικής σημασίας είναι κάθε διαρροή πληθυσμού. Είτε μιλάμε για τις αυτοκτονίες των νέων, είτε μιλάμε για την ανήλικη βία, είτε μιλάμε για τα τροχαία ατυχήματα, είτε μιλάμε για το brain drain, είτε ακόμα μιλάμε και για τη σιωπηρή παραίτηση, με όποιον τρόπο αυτή εμφανίζεται στο εργατικό δυναμικό σήμερα.
Και τέλος, ένας άλλος λόγος για τον οποίο το ενδιαφέρον για το δημογραφικό ζήτημα έχει πια μετατοπιστεί, είναι η ίδια η γύρανση του πληθυσμού. Ο πληθυσμός άνω των 80 τα τελευταία 20 χρόνια αυξήθηκε κατά 132% στην Ελλάδα. Τη στιγμή που ο πληθυσμός της χώρας έχει μειωθεί κατά 5%, ο πληθυσμός των, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, νομίζω των παιδιών έχει μειωθεί κάτω των 10 ετών, έχει μειωθεί κατά 18%. Η διαφορά είναι τεράστια. Η μεγάλη πρόκληση που αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας είναι η διαχείριση της μακροβιότητας, η μακροχρόνια φροντίδα και οι νέες ανάγκες που θα δημιουργήσει, τη στιγμή που παραδοσιακά αυτή εμπίπτει και επιφορτίζει αποκλειστικά την οικογένεια. Η άτυπη μακροχρόνια φροντίδα είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο περιθάλπτονται σήμερα οι ηλικιωμένοι. Η επόμενη δεκαετία θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν θα διαθέτουν αυτή την οικογενειακή υποστήριξη. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που δεν έχουμε πλέον περιθώριο να αγνοούμε και είναι η μόνη από τις δημογραφικές προκλήσεις που ίσως προλαβαίνουμε ακόμα να θεραπεύσουμε επί της ουσίας. Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας ο οποίος έμεινε στην ιστορία για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τουλάχιστον από δημογραφικής άποψης. Ήταν το μεγάλο επίτευγμα του προηγούμενου αιώνα. Η διαχείριση των επιπτώσεών του, έτσι ώστε να καταφέρουμε να υποφεληθούμε από αυτό που οι δημογράφοι ονομάζουν longevity dividend και να αναπτύξουμε εκείνες τις ευκαιρίες που η αργυρή οικονομία μας δημιουργεί, είναι η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα. Και δεν έχουμε την δυνατότητα να αποτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ.